ήρθε ο καλός και πανάγαθος Θεός, αδελφοί μου, να εορτάσουμε πανηγυρικά την περασμένη εβδομάδα τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, προστάτου και εφόρου της πόλεως και ολοκλήρου της Μητροπόλεως μας. Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις έγιναν αφορμή να διακόψουμε για μια ακόμη φορά τη σειρά των απογευματινών αυτών κατηχητικών ομιλιών, αλλά μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε σημαντικές και ιδιαίτερα πνευματικές ομιλίες, αλλά και να συμμετάσχουμε σε όλες τις άλλες πνευματικές εκδηλώσεις του εορτασμού του Αγίου μας. Τώρα που τελείωσαν οι εορταστικές αυτές εκδηλώσεις, επανερχόμαστε και πάλι εμείς στον ρυθμό μας και συνεχίζουμε την ανάλυση των θεμάτων που έχουν σαν γενικό τους θέμα, όπως κάθε φορά το επαναλαμβάνω για να γίνει έτσι συνήθεια και για εκείνους που έρχονται για πρώτη φορά, είναι η άλλη φιλοσοφία, για την οποία ιδιαίτερα τόνισα ότι πρόκειται για έναν άλλο τρόπο σκέψεως που έχει ο χριστιανός και ιδιαίτερα ο ορθόδοξος χριστιανός. Είπα στην τελευταία ομιλία ότι η διαφορετική αυτή φιλοσοφία, ο διαφορετικός τρόπος σκέψεως συμπυκνώνεται στους γνωστούς μακαρισμούς του Χριστού μας. Ο Χριστός ανέβηκε στο όρος και όπως περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό η μαθηταία αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς. Ανέβηκε στο βουνό, κάθισε γύρω του η όχλη, δεν είχε ούτε τα μηχανήματα που έχουμε εμείς, τα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα, αλλά με την απόλυτη ησυχία που έκαναν οι ακροατέδων και με τη βοήθεια που του πρόσφερε ο χώρος εκείνος ο εξωτερικός, ήταν εκείνος πιο ψηλά καθισμένος, μίλησε και τους είπε. Τι τους είπε? Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Το πρώτο μέρος της ομιλίας του είναι οι μακαρισμοί. Και μέσα σε αυτούς τους μακαρισμούς βρίσκει κανείς τις βασικές πτυχές της χριστιανικής φιλοσοφίας. Αποτελούν τις βάσεις για την ορθόδοξη ζωή. Αν θέλει κανείς να ξέρει πώς πρέπει να ζήσει και να συμπεριφερθεί σαν χριστιανός, μπορεί να μελετήσει, να μάθει και να εφαρμόσει τους μακαρισμούς του Χριστού και τότε μπαίνει μέσα στο πνεύμα που θέλει ο Χριστός. Εγώ θα επιχειρήσω έναν έναν αυτούς τους μακαρισμούς στα μαθήματα που έχουμε από εδώ και πέρα και μετά από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, να εμβαθύνω περισσότερο, να σας τα εξηγήσω και να αντελήσω μέσα από τα θεόπνευστα αυτά λόγια τις βασικές αρχές και να δούμε τις πτυχές όλες της διαφορετικής αυτής σκέψεως του χριστιανού. Ο πρώτος λοιπόν μακαρισμός είναι αυτός τον οποίο ακριβώς σας διάβασα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Τι σημαίνει? Τι θα πει μακάριος? Μακάριος είναι μια λέξη από τις πολύ ωραίες λέξεις της γλώσσας της ελληνικής που ξεκινάει τη ρίζα της στη λέξη μάκος, που σημαίνει μακρύς, μεγάλος, και από εκεί παράγεται και η λέξη μάκα που χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους για τους θεούς. Οι μάκαρες ήταν οι θεοί και αυτός που είναι μεγάλος, αυτός που τα έχει όλα, είναι ο αληθινά ευτυχισμένος και ο αληθινά επιτυχημένος. Αυτός είναι ο μακάριος. Ποιος λοιπόν είναι ο αληθινά επιτυχημένος?
Ποιος είναι ο ευτυχισμένος, ποιος είναι αυτός ο οποίος κατόρθωσε να φτάσει, να επιτύχει το στόχο του όπως το θέλει ο Χριστός. Είναι μακάρι, λέει ο Χριστός, η πτωχή το πνεύμα. Πτωχός, μια άλλη λέξη, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο να επισκέπτεται κανείς τις ρίζες των λέξεων της ελληνικής γλώσσας, την οποία ιδιαίτερα έχουμε φτωχύνει στα τελευταία χρόνια. Φτωχός είναι από το πτήσω. Έχουμε τις πτυχές και το πτυσσόμενο που λέμε, το ρούχο, το τραπέζι, είναι αυτό το οποίο είναι συμμαζεμένο. Ο συμμαζεμένος είναι ο φτωχός. Αυτός ο οποίος δεν αρκείται σε αυτά τα οποία έχει, στη δική του τη δύναμη, αλλά αισθάνεται την εξάρτηση από κάπου αλλού, από τον Θεό. Και πνεύμα είναι μία άλλη πολύσιμη λέξη, μία λέξη με πάρα πολλές σημασίες. Πνεύμα εδώ είναι το φρόνημα. Πνεύμα είναι η προαίρεση που έχει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι του κόσμου, ξέρετε πώς μεταφράζουν αυτό, η πτωχή το πνεύμα. Το μεταφράζουν ως η ολιγόμυαλη. Πνεύμα εννοούν την εξυπνάδα, την ευφυΐα. Και πτωχός στο πνεύμα είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πνεύμα, δεν έχει εξυπνάδα. Γι' αυτό λένε όταν χρησιμοποιούν το χωρίο αυτό, τον μακαρισμό αυτού του Χριστού, τον χρησιμοποιούν ηρωνικά. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, αυτοί που δεν καταλαβαίνουν πολλά, οι μωροί, οι ανόητοι. Ενώ η πραγματική του ερμηνεία είναι εντελώς διαφορετική. Πτωχή το πνεύμα είναι αυτοί οι οποίοι στην προαίρεσή τους, στη διάθεσή τους, στο φρόνημά τους αισθάνονται ότι δεν είναι τέλειοι, αλλά εξαρτώνται από κάπου αλλού. Εξαρτώνται δηλαδή από τον Θεό. Και το υπόλοιπο του μακαρισμού, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί είναι ευτυχισμένοι, επιτυχημένοι πραγματικά αυτοί οι οποίοι αισθάνονται αυτάρκεια για τον εαυτό τους, αλλά αισθάνονται εξαρτημένοι από τον Θεό, διότι δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Ήδη, και δεν λέγει, υπάρχει μία διαφορά, πρέπει να την προσέξουμε, θα δείτε στους υπόλοιπους μακαρισμούς, οι υποσχέσεις του Χριστού είναι μελλοντικές. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γη. Θα κληρονομήσουν. Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Γιατί θα ελεηθούν στο μέλλον. Εδώ δεν λέγει για κάτι μελλοντικό, αλλά λέγει κάτι τωρινό. Ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ότι τώρα που ζουν μέσα στην ταπεινοφροσύνη, θα είναι δικοί τους, θα ζουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Το κεντρικό θέμα, όπως καταλαβαίνουμε καλά, αυτού του μακαρισμού είναι η ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη που εξαγγέλλεται από τον Χριστό σαν μία τεράστια, μεγίστη δύναμη μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Είναι αυτή η οποία καταξιώνει τον άνθρωπο, που τον κάνει να εκπληρώσει, τον βοηθεί να εκπληρώσει το μεγαλύτερο στόχο της ζωής του, που είναι να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Επανέρχομαι να εξηγήσω περισσότερο πώς βλέπουν οι άνθρωποι του κόσμου την ταπεινοφροσύνη. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους βλέπουν την ταπεινοφροσύνη ως αδυναμία. Και αυτό εκφράζεται τόσο επίσημα από γνωστούς μεγάλους συγγραφείς, ψυχολόγους, φιλοσόφους, αλλά και από την νοοτροπία που επικρατεί μέσα στον απλό λαό. Ο Νίτσε έγραφε ότι η ταπείνωση είναι το ψέμα των αδυνάτων που με τον τρόπο αυτό μετατρέπουν πονηρά τη δηλία τους σε φαινομενική αρετή. Η ταπείνωση, λέει ο Νίτσε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η δηλία. Είναι κάποιος δηλός και αντί να παραδεχτεί και να πει πως είναι δηλός, αυτός λέει ψέμα και μετατρέπει τη δηλία σε αρετή.
ότι τάχα η δηλία του αυτή, η ταπείνωση, είναι μια μεγάλη αγαθή. Ο Φρόιντ, ένας πολύ γνωστός επίσης και ψυχολόγος, ο οποίος και ψυχαναλυτής που χρησιμοποιείται πολύ στα χρόνια μας και έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ζωή και τη φιλοσοφία του κόσμου μας, λέγει ότι η ταπείνωση είναι μαζοχιστική παραλλαγή του ενοχικού πνεύματος. Με άλλα λόγια, η ταπείνωση είναι είδος μαζοχισμού και μαζοχισμός είναι μία ανομαλία ψυχική. Δηλαδή, μαζοχιστής είναι αυτός ο οποίος αρέσκεται να τιμωρείται. Να τον χτυπάει ο άλλος και αυτός να λέει τι καλά που με χτυπούνε. Αυτός είναι ο μαζοχισμός και ο μαζοχιστής. Λοιπόν, το θεωρείς ένα σύμπλεγμα μαζοχισμού. Ο Δε Άγγλερ, ένας άλλος επίσης γνωστός και αυτός ψυχολόγος, την ονομάζει την ταπείνωση αίσθημα κατωτερότητος. Το που το λέμε πολλές φορές, ότι έχει αίσθημα κατωτερότητος. Δεν μπορεί να βγει έξω στον κόσμο γιατί θεωρεί τον εαυτό του κατώτερο από ό,τι είναι. Αυτές οι αντιλήψεις που εκφράζονται επίσημα από διακεκριμένους μέσα στον κόσμο και κατά κόσμο φιλοσόφους και ανθρώπους έτσι θεωρούμενους μεγάλους, αυτές οι αντιλήψεις έχουν διαφωτίσει τα στρώματα τα απλοϊκά, των απλοϊκών ανθρώπων. Οι άνθρωποι σήμερα θαυμάζουν εκείνους που διαθέτουν δύναμη. Είναι ο άλλος δυνατός, έχει μπράτσα, έχει πόδια δυνατά, τρέχει, μπορεί να σηκώσει βάρη. Όλοι τον θαυμάζουν. Δέστε τους αθλητές πώς τους θαυμάζουν. Θαυμάζουν επίσης εκείνους που έχουν δύναμη οικονομική. Ο μεγιστάνος του πλούτου, λένε. Αυτός που έχει εξουσία και όλοι βρέχουνε κοντά του, του κάνουν τη μενάθεση, τον ευχαριστήσουν, τον παρακαλέσουν να τα έχουν καλά μαζί του. Θαυμάζουν εκείνους που έχουν ωραιότητα, κάλους, ομορφιά, σωματική. Και διψούν οι άνθρωποι ακριβώς αυτήν την δύναμη. Θέλουν οι ίδιοι να έχουν και σωματική δύναμη και ομορφιά, θέλουν να έχουν και οικονομική δύναμη. Τα αντίθετα, την ταπείνωση, τη θεωρούν αδυναμία. Και είναι πολύ συνηθισμένες οι φράσεις που ακούμε. Αυτός να μου πει εμένα έτσι, και ποιος είναι αυτός. Εγώ έχω αξιοπρέπεια. Δεν θα αφήσω να με ποδοπατήσουν. Εγώ δεν δέχομαι προσβολές. Θα του δείξω ποιος είμαι, τι αξίζω. Είναι οι εκφράσεις αυτές στην καθημερινή ζωή, οι οποίες εκφράζουν ακριβώς αυτή την αίσθηση της δυνάμεως, που όταν δεν την έχουμε, θέλουμε να την έχουμε και όταν τη βλέπουμε σε κάποιους άλλους, τη θαυμάζουμε. Η στάση αυτή οφείλεται στο ότι υπάρχει βασική άγνοια για το τι είναι στην πραγματικότητα η ταπείνωση. Αγνοούμε πολλές φορές, έστω και δεχόμαστε στην Εκκλησία, αγνοούμε τι είναι πραγματικά η ταπείνωση και ποιο είναι το περιεχόμενό της. Τη βλέπουμε την ταπείνωση παραποιημένη και διαστρεβλωμένη. Τι είναι λοιπόν η ταπείνωση πραγματική? Θα ρωτήσουμε τους Αγίους Πατέρες, αυτούς που όχι μόνο μίλησαν για την ταπείνωση, αλλά είχαν την ταπείνωση και μπορούσαν να μας τη δείξουν. Αυτοί λοιπόν απαντούν ξεκινώντας από μία βάση. Και η βάση τους ποια είναι? Ποιος είναι ο άνθρωπος? Για να πούν ποια είναι, τι είναι η ταπείνωση, ξεκινούν από το ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος. Και όταν θέλουν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα αυτό τι είναι ο άνθρωπος, τον συνδέουν αμέσως με τον Θεό. Είναι το πλάσμα του Θεού. Το έργο των χειρών του Θεού. Αυτό που δημιούργησε ο Θεός. Αυτό που ξεχνούν οι περισσότεροι. Σήμερα σε οποιαδήποτε επιστήμη για αν αναζητήσετε να βρείτε απάντηση για το ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος, δεν αναφέρονται στο Θεό, το θεωρούν αυτό θεολογικό, δεν είναι επιστημονικό και ουσιαστικά τίποτα, ούτε καμιά επιστήμη και καμιά προσέγγιση του ανθρώπου δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει και κάτι πέρα από το λεγόμενο το επιστημονικό, ότι έχει ένα υπόβαθρο μεταφυσικό. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι
χτίσμα του Θεού. Είναι χτιστός, είναι φθαρτός, είναι θνητός. Αυτά τα πολύ σπουδαία γνωρίσματα. Είναι το δημιούργημα του Θεού. Όσο άνθρωπος ήταν μέσα στον Παράδεισο, όπως τον έφτιαξε ο Θεός, είχε την αυτογνωσία. Ήξερε δηλαδή ποιος είναι. Ήξερε ότι έχει το Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός που εξαρτάται από εκείνον. Από την ώρα που ο άνθρωπος έπεσε, που αμάρτησε μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, ο άνθρωπος έχασε το πολυτιμότερο από όλα, την αυτογνωσία. Και από εκεί και πέρα φαντάζεται πως είναι κάποιος χωρίς να είναι. Αυτό είναι η υπερηφάνεια. Το να πιστεύεις ότι είσαι κάτι χωρίς να είσαι. Με αποτέλεσμα από εκεί και πέρα ο άνθρωπος να ζει μέσα στην ψευδαίσθηση. Πιστεύει κάτι που δεν είναι. Και αυτό ακριβώς, αδελφοί μου, είναι η τρέλα. Γι' αυτό η υπερηφάνεια είναι ουσιαστικά η τρέλα του ανθρώπου. Είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που ακούγαμε παλιότερα, ότι στα ψυχιατρία υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν «Είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος», «Είμαι ο Μέγας Ναπολέων». Και γελούσαμε μικρά παιδιά με τέτοιες κουβέντες. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο κάνει και ζει ο υπερήφανος άνθρωπος. Λέει ότι είναι κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι όπως κάποιος που είναι 1,5 μέτρο, 2 παρακάτω, στο ύψος και ψηλώνει τα πόδια του, στέκει τις μύτες των ποδιών του και λέει «Είμαι μεγαλύτερος από το βουνό που είναι μπροστά μου», και δεν χρειάζεται γι' αυτόν να πούμε κάτι άλλο, ότι έχει χάσει τα μυαλά του άνθρωπος αυτός. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν έχουμε, θέλουμε καμία άλλη απόδειξη για τον υπερήφανο ότι έχει χάσει κι αυτός τα λογικά του. Η υπερηφάνεια είναι, με έναν άλλο λόγο, η έξοδος από την πραγματική μας φύση. Δηλαδή βγαίνουμε έξω από αυτό που είμαστε. Και η ταπείνωση τι είναι? Η ταπείνωση είναι η επάνωδος στα όρια της φύσεώς μας. Να ξαναγυρίσουμε στη βάση μας. Να δούμε τον εαυτό μας όπως ακριβώς είναι. Ποιος πραγματικά είναι. Να πατήσουμε πάνω σε σταθερό έδαφος. Έτσι κατανοούμε την ανεκτήμητη αξία της ταπεινοφροσύνης. Η ταπεινοφροσύνη είναι το σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο πατούμε για να κτίσουμε οτιδήποτε άλλο. Οποιαδήποτε άλλη αρετή θέλουμε να αποκτήσουμε, αλίμονο εάν δεν τη στηρίξουμε πάνω στο έδαφος της ταπεινοφροσύνης. Ο υπερήφανος μοιάζει με τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος παίρνει απόφαση να κτίσει σπίτι, οικοδομή, πολυκατοικία. Και ενώ αγωνίζεται να βγάλει σχέδια, καλέσει τους μηχανικούς, να συγκεντρώσει χρήματα, να σκεφτεί πώς θα κάνει, πώς θα αξιοποιήσει, πώς θα εξοραίσει το κτίσμα του, τα δωμάτια του, να πάρει έπιπλα, τα πάντα, δεν έχει οικόπεδο. Και ετοιμάζεται να φτιάξει κάτι χωρίς να έχει οικόπεδο. Ο ταπεινός είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πολλά άλλα πράγματα, αλλά έχει οικόπεδο. Και ό,τι θα κάνει από εκεί και πέρα θα είναι σταθερό. Αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά στο παράδειγμα εκείνο που είπε ο Χριστός για τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος, αρετές, τα πάντα είχε. Δεν το έλεγε τίποτα. Το έλεγε το οικόπεδο. Πού να κτίσει? Έδινε ελεημοσύνη, προσεύχονταν, τα πάντα έκανε. Αλλά χωρίς να πατάει πάνω στη γη, χωρίς να έχει δικό του οικόπεδο. Ο Τελώνης δεν είχε τίποτε. Το μόνο που είχε, την ταπεινοφροσύνη. Είχε οικόπεδο και από εκεί και πέρα ό,τι θα έχτιζε θα ήταν πραγματικό και δικό του. Σε αυτό λοιπόν το σταθερό έδαφος πατάει κάποιος όταν βλέπει μπροστά του τον Θεό. Και βλέπει τον Θεό ως δημιουργό και ως δωρητή. Δηλαδή, ό,τι έχουμε δεν τα έχουμε από τον εαυτό μας, αλλά μας τα έδωσε ο Θεός. Έτσι, όσο δυνατός, όσο έξυπνος κι αν είναι κανείς, όσο μεγάλος, όσα αξιώματα κι αν αποκτήσει, όσο σπουδαίος κι αν φανεί,
έχει πάθει την αίσθηση ότι ό,τι έχει είναι δώρα που τα έδωσε ο Θεός. Τι ωραία που το λέγει αυτός που έζησε την ταπεινοφροσύνη, ο Απόστολος Παύλος. Τι δε έχεις, ό, και έλαβες, ή δε και έλαβες, τι καυγάσε ως μιλαγόν. Άνθρωπε, τι έχεις που δεν το έλαβες. Τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα μάτια σου, το σπίτι σου, τα πάντα, ό,τι έχεις. Το ψωμί, τα φρούτα, ό,τι έχεις. Τα πήρες από κάποιον, κάποιος σου τα δώρησε. Λοιπόν, κι αν τα έλαβες από κάποιον, τότε γιατί καυχέσαι σαν να μην τα έχεις λάβει από πουθενά, αλλά είναι απόλυτα δικά σου. Αυτή είναι η άλλη φιλοσοφία, η διαφορετική φιλοσοφία. Οι άνθρωποι του κόσμου καυχόνται για πράγματα που δεν είναι δικά τους, σαν να είναι δικά τους. Θυμάστε τον πλούσιο εκείνο. Ψυχή, έχεις πολλά άγαθα, πάγε, πίε, εφραίνω, σαν να ήταν δικά του. Αλλά τίποτα δεν ήταν δικό. Και φάνηκε την ώρα που χτύπησε η πόρτα, άφρον άφρον, τάφτη την νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Να λοιπόν, πώς σκέπτεται ένας ταπεινόφρονος και πώς σκέπτεται ένας υπερήφανος. Ταπεινοφροσύνη δεν είναι να είσαι χαμένος και να το αισθάνεσαι. Είναι να είσαι σπουδαίος και να μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, να χαίρεσαι τον πλούτο σου, τα πάντα, ξέροντας πως το κάθε τι που έχεις είναι δώρο του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι υπάρχουν δύο ταπεινώσεις. Η πρώτη είναι να βάλεις τον εαυτό σου κάτω από όλους, να λες πως είναι ο τελευταίος από όλους. Και το άλλο είναι να αποδίδεις τα κατορθώματά σου στο Θεό και στη χάρη του. Θυμάστε εκείνο το παράδειγμα του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος έψαχνε να βρει κάποιον στο Θεό να έχει προχωρήσει πολύ στην αρετή για να τον μιμηθεί. Και το έλεγε να πας κάτω στην Αλεξάνδρεια να βρεις εκεί πέρα τον Παλωματή. Και πήγε και βρήκε τον Παλωματή και συζητώντας, τι κάνεις του λες. Εγώ λέω, έχω οικογένεια, προσπαθώ να τη ζήσω. Σηκώνω το πρωί, έρχομαι εδώ πέρα, δουλεύω, κάνω το σταυρό μου, την προσευχή μου και λέω, όλοι θα σωθούν εκτός από μένα. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλύτεροι από μένα. Και είπε ο Μέγας Αντώνιος, α, αυτός είναι πραγματικά ταπεινός. Όλοι οι άλλοι καλύτεροι από εκείνον. Για σκεφτείτε αυτή τη σκέψη και αυτό το λογισμό, πόσο μας βοηθάει όταν τον έχουμε, από πόσα γλιτώνουμε, από κατάκριση, από αδικίες, από συκοφαντίες, τα πάντα, όταν βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους. Και ο Απόστολος Παύλος, το παράδειγμα, το κλασικό, εγώ καρημή, ο έσκατος των Αποστόλων, τελευταίος από όλους τους Αποστόλους, είμαι εγώ γιατί δίωξα την Εκκλησία. Ήρθε Ιησούς στον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, που από όλους τους αμαρτωλούς, ο πρώτος αμαρτωλός, ο πιο μεγάλος αμαρτωλός, είμαι εγώ. Και ακόμη, χάρητη Θεού ημί, ο ημί. Ό,τι είμαι και ό,τι έχω, το χρωστώ στη χάρη και στην ευλογία του Θεού. Ύστερα από όλα αυτά, αδελφοί μου, αρχίζουμε να προσανατολιζόμαστε και να βλέπουμε πού βρίσκεται η πραγματική δύναμη. Βρίσκεται στην υπερηφάνεια ή στην ταπείνωση. Και μόνο το γεγονός αυτό το οποίο σας ανέφερα και το τονίζω πάλι, ότι η υπερηφάνεια είναι η ψευδέστηση. Να έχω την αίσθηση ότι είμαι κάτι, έχω κάτι, ενώ δεν είμαι και δεν το έχω, και μόνο αυτό φτάνει να δείξει την αδυναμία της υπερηφανίας. Και από το άλλο μέρος η ταπείνωση, το ότι μας επαναφέρει στους οικείους πόρους της φύσεως, στην φύση μας, την πραγματική, στην κανονική μας θέση, αυτό δείχνει τη δύναμη την οποία έχει. Πέρα από αυτό όμως, θα επιχειρήσω να σας δείξω πού νικά και πώς νικά ο ταπεινός άνθρωπος. Ο ταπεινός άνθρωπος νικά πρώτα-πρώτα τον ίδιο τον εαυτό του. Δεν είναι μικρό πράγμα να νικήσουμε τον εαυτό μας. Πασόν των νικών αρίστη, τον νικάν σε αυτόν, έλεγαν οι πρόγονοί μας οι αρχαίοι. Η μεγαλύτερη νίκη είναι να μπορέσει να νικήσει κανείς τον εαυτό του. Και ο εαυτός μας έχει τόσες επιθυμίες που
μας υποδουλώνουν και μας κάνουν υποχείριά τους. Επιθυμίες φιλαργυρίας, επιθυμίες φιλοδοξίας, φιλιδονίας, εγωισμού. Πάρτε μόνο απλά παραδείγματα έτσι από την καθημερινή μας ζωή, στη συναναστροφή μας με τους άλλους. Πόσο θέλουμε να γίνει το θέλημά μας, να επικρατήσουμε εμείς, να μην μας υποτιμήσουν οι άλλοι, να μας τιμήσουν, να μας επενέσουν κλπ. Όλα αυτά γιατί? Διότι είμαστε περιχαρακωμένοι γύρω από το εγώ μας, από τον εαυτό μας, από την αξιοπρέπειά μας. Θέλουμε να έχουμε την αξιοπρέπεια άπτυκτη, να μην μας την πειράξει κανείς. Αυτά πράγματα ήταν άγνωστα στους Αγίους ή μάλλον ήταν αυτά τα οποία νίκησαν οι Άγιοι. Έλεγε ο Άφας Βυσσαρίων, όταν βρίσκεσαι σε ειρηνική πνευματική κατάσταση, δεν πολεμήσει από τον πονηρό και δεν πολεμήσει από τον πονηρό, τότε περισσότερο να ταπεινώνεσαι από μόνος σου, μήπως κάποια πονηρή χαρά σε κάνει να καρχιδείς και να πέσεις στον πειρασμό. Και τι έκανε ο ίδιος? Κάποτε λέγει στο μοναστήρι που ήτανε, ένας από τους αδελφούς αμάρτησε βαριά. Και ο ηγούμενος τον έδιωξε από τη σύναξη. Τον έβγαλε να πάει μακριά, να μην έρθει στις ακολουθίες. Να μείνει έξω από το μοναστήρι. Και τότε ο Άγιος Βυσσαρίων, ο Αβάς Βυσσαρίων, ξεκίνησε και εκείνος σηκώθηκε και ακολούθησε τον αμαρτωλό. Και στους άλλους που διερωτούν, πού πάει αυτός? Είπε ότι είμαι κι εγώ αμαρτωλός και πάω μαζί του. Δεν τον έδιωξε κανείς, αλλά δεν ήθελε να αισθάνεται ότι αυτός είναι καλός και άγιος, συγκρίνοντάς τον με έναν αμαρτωλό αδελφό, και πήγε κοντά σε εκείνον για να αποφύγει αυτόν τον πειρασμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νίκης του εαυτού του είναι επίσης ο Άγιος Νίκωνας. Έχετε ακούσει για τον Άγιο Νίκωνα, το μεγάλο το πατριάρχη, δύο φορές πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη, από το 1486 ως το 89 και το 1497 στο 98. Γίνονται τότε αλλαγές πολλές στους πατριάρχες. Όταν τη δεύτερη φορά ο πατριάρχης Νίκων έχασε το θρόνο του, έφυγε και γύρισε στο μοναστήρι της Μετανοίας. Μικρός όταν ήτανε, νεαρός, ήτανε μοναχός στην Μονή Διονυσίου, Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρους. Πήγε λοιπόν αυτή τη φορά και φανταστείτε τα χρόνια εκείνη, ούτε τα μέσα τα σημερινά, έλειπε πάρα πολλά χρόνια, πάει και παρουσιάζεται ως ένας απλός μοναχός που θέλει να γίνει σαν δόκιμος, μάλλον να γίνει μοναχός στο μοναστήρι. Και αφού τον είδε ο ηγούμενος, του είπε ότι πρέπει να δοκιμαστείς 3 χρόνια να είσαι δόκιμος. Εντάξει, να είναι δόκιμος. Και του βάλανε σε εκεί δουλειά. Τον έκαναν βουρδουνάρα. Και βουρδουνάρας είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τα ζώα, τα βουλάρα. Πήγαινε στο βουνό, φόρτωνε ξύλα, γύριζε, τα περιποιούνταν, τα κατάρρισε στους στάβλους, πάντα. Επικαιρό πολύ. Οπότε ένα βράδυ εμφανίστηκε ο Άγιος Πρόδρομος που είναι προστάτης εκεί στη Μονή του Αγίου Διονυσίου και λέει στον ηγούμενο, μέχρι πότε θα τον ταλαιπωρείς τον Πατριάρχη? Για ποιον Πατριάρχη? Τον Νίφωνα. Ποιον Νίφωνα? Άλλη αυτό που ήρθε εδώ πέρα και τον έχεις βουρδουνάρει τον έκανας. Είπε αυτός, είναι ο Πατριάρχης. Οπότε διέταξε όλο το μοναστήρι να σηκωθεί, να βγουν έξω και να τον περιμένουν, καθώς εκείνος γύριζε από το βουνό με τα μουλάρια, με ψαλμωδίες και του έκαναν υποδοχή επίσημη πατριάρχου, έτσι τον δέχτηκαν αυτή τη φορά μέσα στο μοναστήρι. Εκεί, αδελφοί μου, που καθαρά φαίνεται η δύναμη του ταπεινού ανθρώπου, είναι η αντιμετώπιση της κολακίας. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κολακία που είναι τόσο συχνή μέσα στον κόσμο μας. Η κολακία ευδοκιμεί μέσα στον κόσμο μας επειδή οι αταπείνωτοι άνθρωποι αγαπούμε υπερβολικά τον αρρωστημένο εαυτό μας. Έχουμε μέσα μας ένα είδωλο και αυτό το προσκυνούμε. Αρισκόμαστε πολύ να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Πώς είμαστε, είμαι ωραίος, είμαι όμορφη, έτσι. Η σκέψη, αυτή το είδωλο που έχουμε μέσα μας. Περιμένουμε να ακούσουμε επενετικά λόγια, κολακευτικά λόγια από τους άλλους.
επιζητούμε τα θετικά σχόλια. Ο Κόλακας λειτουργεί σαν ένας εξοραϊστικός καθρέφτης. Είναι ένας κόλακας, ένας καθρέφτης που τον βλέπουν και ξέρουμε ότι μας κολακαίνει και ξέρουμε ότι μας λέει ψέματα. Όμως εμείς δεν θέλουμε να σπάσουμε αυτή τη σχέση, την ψεύτικη που έχουμε, να καταργήσουμε την ψευδέστηση την οποία έχουμε ότι είμαστε κάτι. Και γι' αυτό αγαπούμε τους κόλακες και αγαπούμε τους οι οποίοι μας κολακεύουν. Και θυμώνουμε αυτούς που μας λένε την αλήθεια, που μας φαίνονται σκληροί και αχάριστοι. Ο ταπεινός χριστιανός ούτε κολακεύει, αλλά ούτε επηρεάζεται από την κολακία. Επειδή γνωρίζει καλά τον εαυτό του και βλέπει την κολακία γελία και αειδιαστική. Πήγε ένας προσκυνητής στα Γιώργος, όταν ζούσε ο μακαριστός, ο Γιώργος Παΐσιος, και πήγε στο Καλύπτο και στην Παναγούδα και του λέει, Γέροντα, όλος ο κόσμος για σένα μιλάει. Σε αγωνιά, σε θαυμάζουνε, είσαι σπουδαίος, του είπε πολλά κολακευτικά. Οπότε σηκώνει το κεφάλι του ο Γέροντας και του λέει, εκεί κάτω λέει, που ερχόσουν πριν έφτασε εκεί στις Καριές, έχει ένα λάκκο. Εκεί πετούν τα σκουπίδια. Είδες λέει και κάτι κουσερβοκούτια. Λέει, μερικές φορές πέφτει ο ήλιος απάνω, αντανακλούν και γυαλίζουν και νομίζει κανείς πως είναι κάτι χρυσό. Έτσι είμαι εγώ, παιδί μου, του λέει. Ένα κουσερβοκούτι. Πέφτει ο ήλιος απάνω και αντανακλά. Δεν είμαι εγώ τίποτα. Εγώ το κουσερβοκούτι είμαι. Ο ήλιος είναι. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος λάμπει. Έτσι λοιπόν νικούν τον εαυτό τους οι ταπεινοί. Νικούν ακόμα τον διάβολο. Όλοι ξέρουμε τις μεθοδίες τις οποίες χρησιμοποιεί ο διάβολος και πόσο ισχυρός είναι στον πόλεμο τον οποίο εξαπολύει εναντίον των πιστών. Χρησιμοποιεί τόσες παγίδες και τόσες μεθοδίες που πολλές φορές όταν στεκόμαστε μπροστά τρομάζουμε. Και πάλι να θυμίσω εκείνο το ωραίο περιστατικό με τον Άγιο Αντώνιο που είδε στο όραμα μέσα στην πεδιάδα να απλώνονται παγίδες, παγίδες ατέλειωτες και να στέκεται εκείνος και να λέει πώς να περάσω, ποιος να σωθεί, πώς είναι δυνατόν να σωθεί κανείς περνώντας μέσα από ένα τέτοιο χώρο με τόσες παγίδες που στείλει ο πονηρός. Και η απάντηση του Αγγέλου ήταν ποιος θα σωθεί, ο ποιος θα μας σώσει, η ταπείνωση και ο ταπεινός, ο ταπεινόφρονος κύριος μας. Η Αμάς Θεοδώρα είναι μία αντίστοιχη με τους Αβάτες, έχουμε και τις Αμάτες, γυναίκες, οι οποίες ασκήτευσαν. Λέγει ότι τίποτα δεν μπορεί να νικήσει τους δαίμονες, ούτε η άσκηση, ούτε η αγρυπνία, ούτε κανένας άλλος σκόπος, παρά μόνο η ταπεινοφροσύνη. Ήταν κάποιος αναχωρητής, ο οποίος έδιωνε δαίμονες. Έφτασε τέτοιο σημείο ώστε να εξορκίσει τους δαίμονες και να φεύγουν οι δαίμονες. Και τόλμησε κάποια μέρα και τους ρώτησε, τι σας διώχνει, η νηστεία? Όχι, λέει, εμείς δεν τρώμε ποτέ. Τίποτα, όλους σας παίρνουμε στην νηστεία. Μήπως η αγρυπνία, εμείς δεν κοιμόμαστε ποτέ, ούτε λεπτό. Εσείς, κι αν αγρυπνείτε, πάλι κοιμάστε. Μήπως η αναχώρηση από τον κόσμο, εμείς ζούμε μέσα στην έρημο, ούτε αυτό μας διώχνει. Και τότε τι σας διώχνει? Τίποτα δεν μπορεί να μας διώξει, δεν μας νικάει, παρά μόνο η ταπεινοφροσύνη. Μόνο η ταπεινοφροσύνη έχει τη δύναμη να νικήσει το διάβολο. Και πάλι ο Γέροντας Παΐσιος λέει ότι η ταπεινοφροσύνη είναι το ισχυρότερο σοκ το οποίο δέχεται ο διάβολος. Δεν μπορεί. Όταν παρουσιαστεί, βρεθεί μπροστά σε άνθρωπο ταπεινό, σκάζει. Αδυνατεί να κάνει κάτι που να τον πειράξει. Στο Αγιώρος πηγαίνουν συνήθως προσκυνητές και όταν φτάνουν σε κάποιο μοναστήρι τους υποδέχονται και τους δίνουν τα λείψανα, τους λένε να προσκυνήσουν τα λείψανα. Σε μία τέτοια παρέα λοιπόν, όταν ο ηγούμενος έβαλε τα λείψανα, τα άγια λείψανα και τους είπε να προσκυνήσουν, πετάχθηκε κάποιος και είπε, με τόσο ώρα πρέπει να πάμε. Και ο ηγούμενος του μίλησε με ταπείνωση και του είπε, όχι παιδί μου, όποιος θέλει να πάει. Εγώ θα πάω με το ζόρι, είπε εκείνος. Ήτανε το πνεύμα, το δαιμονικό, το οποίο πειράχτηκε πολύ και από τον τρόπο αυτό, αλλά η ταπείνωση του ηγουμένου ήταν εκείνη η οποία τον έκανε να πάει να προσκυνήσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο που εκφράστηκε. Ο διάβολος όλα μπορεί να κάνει,
Ένα δεν κάνει. Δεν μπορεί να πατήσει. Όλες τις αγαθές μπορεί να τις μιμηθεί ο διάβολος. Την ταπεινοφροσύνη δεν μπορεί. Και γι' αυτό ακριβώς εκείνοι που πραγματικά ταπεινώνονται μέσα στη ζωή έχουν τη δύναμη να νικούν και το διάβολο. Ξέρετε επίσης ότι πολλές φορές μπαίνει μέσα ο διάβολος στους ανθρώπους, επειδή αφήνουν αφύλακτο τον εαυτό τους, χάνοντας την ασφάλεια από την ταπεινοφροσύνη, χάνοντας την ταπεινοφροσύνη από την υπερηφάνεια, από τον εγωισμό, και τότε ενεργεί με ποικίλους τρόπους μέσα τους. Το τρίτο είναι ότι η ταπεινοφροσύνη νικά και τους ανθρώπους. Πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει κανείς τους ανθρώπους. Άλλα τα πράγματα αντιμετωπίζονται εύκολα. Δύσκολα πολύ είναι να έχει κανείς τη δύναμη να συνεργαστεί με ανθρώπους και να τα πάει πέρα. Εκεί και εκεί το όπλο πάλι είναι η ταπεινοφροσύνη. Φαίνεται ότι είναι ανίκητη η δύναμη των ανθρώπων με άλλα μέσα. Όμως με την ταπεινοφροσύνη μπορεί να νικηθεί και η πιο μεγάλη δύναμη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιστορία των Αποστόλων. Τι ήταν οι Απόστολοι? Ταπεινοί άνθρωποι. Ούτε πράγματα, ούτε αξιώματα, ούτε χρήματα, ούτε εξουσία. Κι όμως αυτοί οι ταπεινοί άνθρωποι κατόρθωσαν να ξαπλώσουν τη Βασιλεία του Θεού, την Εκκλησία, σε ολόκληρη την οικουμένη, σε ολόκληρη τον κόσμο. Έχει ο Άγιος Χρυσόστομος μια θαυμάσια εικόνα που αξίζει να την έχουμε μπροστά μας πάντοτε. Φανταστείτε, λέγει, ένα πελώδιο λιβάδι που να έρθει μέσα εκεί 12 αρνιά. Και γύρω από το λιβάδι αυτό κοπάδια κουλίτους, οι οποίοι να περιτριγυρίζουν. Και σε κάποια στιγμή να βγαίνουν τα αρνιά έξω από το κοπάδι και να προχωρούν στους λύκους. Τι θα περιμένατε να γίνει? Το φυσικό ήταν οι λύκοι να κατασπαράξουν τα αρνιά. Δεν έγινε αυτό, αλλά τα αρνία νίκησαν τους λύκους. Και όχι απλώς τους νίκησαν, αλλά τους μετέτρεψαν και αυτούς σε αρνιά, σε πρόβατα πνευματικά. Αυτό είναι η επιτυχία των ταπεινών Αποστόλων. Αν ξαπλώθηκε η Εκκλησία μας, η πίστη μας, ξαπλώθηκε με τους Αγίους, με τους Αποστόλους, με τους μάρτυρες, οι οποίοι έσκυβαν το κεφάλι και οι δήμοι τους το αφαιρούσανε. Ήτανε διότι πέρασε και έζησε μέσα στις κατακόμβες, εκεί στην ταπείνωση κάτω από τη γη, και όμως έτσι μεγαλούργησε. Δεν μεγαλούργησε ποτέ η Εκκλησία μας με τα μεγάλα μέγαρα, με την εξουσία την κοσμική, με τον χρόνο τον τοπικό ή με τα στρατεύματα. Αυτή είναι η άλλη φιλοσοφία, η διαφορετική φιλοσοφία, και είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το κατανοήσουμε και ως πρόσωπα χριστιανοί, ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά και γενικότερα ως υπεύθυνοι της Εκκλησίας, ότι εάν διαθέτουμε μια δύναμη τεράστια, ανίκητη για αυτόν τον κόσμο, δεν είναι ούτε να μας υπολογίζουν οι ισχυροί και οι μεγάλοι της γης, ούτε να έχουμε χρήματα πολλά, ούτε να έχουμε εξουσίες και να μπορούμε να διατάσσουμε, αλλά όταν είμαστε ταπεινοί, η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία μπορεί να νικήσει όλες τις δυνάμεις του κακού μέσα στον κόσμο και να κάνει την Εκκλησία να διαβεύσει. Φανταστείτε έτσι ανθρώπους γύρω σας, στο περιβάλλον σας, οι οποίοι είναι ταπεινοί. Πόση επίδραση έχουν και πόσα πράγματα κατορθώνουν. Δεν θα πω πολλά, να αναφερθώ μόνο στον σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατίστης, που τον γνωρίζετε οι περισσότεροι, που γυρίζει με ένα παλιό ράσο, μια παλιά βαλίτσα, πάει από χωριό σε χωριό, κάνει το στό, κάνει με τόση ταπείνωση που θα έλεγε κανείς ότι ποια είναι η δύναμή του, καμία. Κι όμως έρχονται σε επαφή με διαφόρους ποικίλους ανθρώπους, μορφωμένους κτλ. Και μάλλον να γνωρίζουμε, λέει, κάποιον είναι αυτό. Απλοϊκούς ανθρώπους στα χωριά επίσης, πού είναι αυτός ο δεσπότης κτλ. Το λέω γιατί έτσι είναι άνθρωπος μεγάλος στην ηλικία και τον γνωρίζετε. Σαν παράδειγμα για να δείτε ότι η ταπείνωση είναι η μεγαλύτερη δύναμη μέσα στον κόσμο. Κι άλλοι
έχουν προσόντα και αξίες και διπλώματα και τα πάντα, στο τέλος χωρίς καμία ουσιαστική δύναμη. Και το τελευταίο, αδελφοί μου, ότι η ταπείνωση νικά και αυτόν ακόμη το Θεό. Νικέται ο Θεός, νικέται και ο Θεός. Πώς νικέται? Με την ταπείνωση και μόνο με την ταπείνωση. Και εδώ κλείνω από παραδείγματα. Την Παλιά Διαθήκη μόνο να θυμηθούμε τον Μωυσή, ο οποίος δεν είχε προσόντα, έτσι φυσικά δεν μπορούσε να μιλήσει, να βραβεί γλώσσος, και όμως ταπεινώθηκε όταν τον κάλεσε ο Θεός και έγινε ηγέτης μεγάλος στον λαό του Θεού. Όταν κάποτε θέλησε να τιμωρήσει ο Θεός τους Ισραηλίτες, είπε ο Μωυσής ότι τόσο πολύ ταπεινώθηκε, ώστε εάν τιμωρήσεις αυτούς, πρώτα τιμώρησε εμένα μαζί με αυτούς. Και γλίτωσαν οι Ισραηλίτες. Θυμηθείτε το άλλο περιστατικό με τους Νινεβίτες, οι οποίοι αμάρτησαν και τους έστειλε ο Θεός τον Ιωνά να τους κηρύξει. Και μετά από όλες εκείνες τις περιπέτειες έφτασε ο Ιωνάς, τους κήρυξε το κήρυγμα της μετανοίας και εκείνοι ταπεινώθηκαν, φόρεσαν σάκορα και νίστεψαν. Όλα αυτά είναι ταπείνωση. Η νηστεία είναι ταπείνωση. Και το αποτέλεσμα ήταν να μετανοήσει ο Θεός, να νικήσουν τον Θεό, να αλλάξει γνώμη ο Θεός. Και εκεί που είπε «Έτσι τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφήσετε», ήταν διάγγελμα του Θεού. Το ανακοίνωσε ότι σε τρεις μέρες καταστρέφεται η Νινεβή. Κι όμως, μετά από τρεις μέρες, άλλαξε γνώμη ο Θεός. Νικήθηκε ο Θεός από την ταπείνωση των ανθρώπων και δεν κατέστρεψε την Νινεβή. Ο Θεός νικέται μόνο από την αληθινή ταπείνωση, γιατί ξέρει να δίνει τη χάρη του στους ταπείνους και να τη στέκεται στους υπερηφάνους. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη, όπως μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Μεγαλύτερη δε χάρη που μας δίνει ο Θεός είναι η Βασιλεία. Γι' αυτό ακριβώς λέγει ότι μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των ουρανών. Ευλογημένη, ευτυχισμένη, αληθινά, πραγματικά επιτυχημένη είναι οι ταπεινόφρονες άνθρωποι, διότι αυτοί ζουν πλέον ακόμη και εδώ στη Βασιλεία του Θεού. Το να είναι ζει κανείς στην ταπεινοφροσύνη, όπως είπα στην αρχή, είναι να ζει στην πραγματικότητα. Και δεν υπάρχει καμία άλλη στον κόσμο πραγματικότητα από τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η μόνη αληθινή πραγματικότητα. Επομένως, όποιος ζει στην πραγματικότητα, ζει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς όσοι είναι ταπεινοί, είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ζούνε από εδώ τη Βασιλεία του Θεού. Θα κλείσω με ένα σύντομο κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου, που το έχω μεταφρασμένο, να σας το διαβάσω. Ο οποίος μιλάει, αν μπει κανείς μέσα στο χώρο του Αγίου Χρυσοστόμου, μένει έκθαμβος για όλα τα θέματα και για αυτό. Λέγει λοιπόν, για πες μου εσύ που τεντώνεις το λαιμό σου, γιατί βαδίζεις πατώντας τις άκρες των νυχιών σου, γιατί σηκώνεις τα φρύδια σου, γιατί φουσκώνεις το στήθος σου, μια τρίχα δεν μπορείς να κάνεις από άσπρη μαύρη και αεροπατείς έτσι σαν να εξουσιάζεις τα πάντα. Ίσως ήθελες να φυτρώσουν και φτερά σε σένα για να μην βαδίζεις πάνω στη γη. Ίσως επιθυμείς να είσαι τέρας, μα μήπως τώρα δεν έκανες τον εαυτό σου τέρας, αφού ενώ είσαι άνθρωπος προσπαθείς να πετάς, ή καλύτερα που πετάς από μέσα σου και φλογίζεσαι από παντού. Τι να σε ονομάσω? Σε ονόμασα την ευτέλειά σου, την υπερηφανιά σου και δεν συνέλαβα ακριβώς την εικόνα που ήθελα, γιατί θέλω να παρουσιάσω τη φλόγωση με όλη τη ματαιοδοξία. Ποια λοιπόν εικόνα θα μπορούσαμε να βρούμε που να ταιριάζει στους υπερηφάνους, που φαίνονται πως μοιάζουν με στουπί κατακαμένο? Είδατε το στουπί, πάλι το στουπί και κάψτε το, να δείτε τι θα γίνει, τι μένει. Στο τέλος μένει μια στάχτη η οποία διατηρεί τη μορφή ακόμη που είχε το αντικείμενο από πριν, που ήταν με το στουπί, αλλά μόλις το αγγίξεις γίνεται σκότο. Καθώς και εκείνο ενώ φαίνεται φουσκωμένο μετά τον εμβρισμό του και πως στέκεται όρθιο, αν όμως δεχτεί το παραμικρό άγγιγμα του κεριού, πέφτει όλο κάτω σαν ευτελέστατο, σαν στάχτη.
Τέτοιες είναι και οι ψυχές αυτών, γιατί το ματαιόδοξο φούσκωμά τους θα μπορέσει και το παραμικρό κτύπημα να το ταπεινώσει και να το διαλύσει. Γιατί ο αλαζόνας είναι ανάγκη να είναι οπωσδήποτε και άρρωστος. Γιατί δεν είναι το ύψος υγιές, αλλά όμως είναι ακριβώς όπως οι σαπουνόφουσκες που σπάζουν εύκολα, έτσι και αυτοί καταστρέφονται εύκολα. Εάν όμως δεν πιστεύεις, δώσ' με ένα φρασί και αλαζόνα και θα τον δεις να γίνεται πιο δηλός και αυτολαγό από την παραμικρή δυσκολία. Γιατί όπως η φλόγα που σηκώνεται από τα φρύγανα, συγχρόνως κι άναψε και σκόνη έγινε, ενώ η φύση των σκληρών ξύλων ούτε πουντώνει εύκολα, αλλά κρατάει για πολύ αναμένη την φλόγα, έτσι και οι ψυχές οι ισχυρές βέβαια και σταθερές, ούτε καίονται και σβήνουν εύκολα, αυτοί όμως και τα δυο αυτά παθαίνουν σε ελάχιστη ώρα. Η ταπεινή και η περίπτωση. Γνωρίζοντας όλα αυτά, ας ασκούμε την ταπεινοφροσύνη, γιατί τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από αυτήν, αλλά είναι πιο ισχυρή από την πέτρα, πιο σκληρή από το διαμάντι και μας ασφαλίζει περισσότερο από τους πύργους και από τις πόλεις και από το τείχος, αφού γίνεται πιο ψηλή από όλες τις πολεμικές μηχανές του διαβόλου. Όπως λοιπόν η αλαζονία μας κάνει εμπολονίκη τους και στους τυχαίους, αφού σπάζει όπως είπα πιο εύκολα από τη σαπουνόφουσκα και σχίζεται πιο γρήγορα από την αράχνη και διαλύεται πιο γρήγορα από τον καπνό. Για να είμαστε λοιπόν στηριγμένοι πάνω στη σταθερή πέτρα, εγκαταλείποντας την αλαζονία, ας προτιμήσουμε την ταπεινοφροσύνη. Γιατί έτσι και στην παρούσα ζωή θα δούμε ανάπαυση και στη μελλοντική ζωή θα απολαύσουμε όλα τα αγαθά με τη χάρη και την φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τον οποίο στον Πατέρα και στο Υιό και στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.